Σε πλήρη λειτουργία μπαίνει σε άμεσο χρόνο η ενεργειακή κοινότητα των Ηλίων επιχειρηματιών, σύμφωνα με την ηγεσία του Επιμελητηρίου Ηλίας, η οποία ανέπτυξε αυτό το project με στόχο την ουσιαστική απαλλαγή των επιχειρήσεων από δυσθεώρητα ενεργειακά κόστη. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου, συμπληρώθηκε το απαιτούμενο ποσό για την ενεργοποίηση των διαδικασιών συγκρότησης της συγκεκριμένης κοινότητας. Ήταν μια έκπληξη για μας, γιατί είχαμε μεγάλη προσφορά και αυτό έγινε σε πολύ σύντομο διάστημα. Παράλληλα, ξέρω ότι πολλοί συνάδελφοι δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος σε αυτή την αύξηση κεφαλαίου, γιατί ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη εισφορά χρημάτων. Και πάνω σε αυτή τη βάση θέλω να πω ότι εμείς προετοιμαζόμαστε να δούμε κατά πόσο θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση και ενός δεύτερου επιχειρηματικού πάρκου. Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, η λειτουργία του επιχειρηματικού πάρκου εκτιμάται ότι θα είναι εφικτή σε 2 περίπου μήνες. Προχωράμε σε κατασκευή ενός πάρκου φωτοβολταϊκού 800 kW, το οποίο πάρκο θα λειτουργεί για τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος των συμμετεχόντων στην ενεργειακή κοινότητα. Το πάρκο θα λειτουργεί στο πλαίσιο του virtual net metering, δηλαδή η ενέργεια που θα παράγει το πάρκο θα αφαιρείται από τους λογαριασμούς ρεύματος των μετόχων. Έχει ξεκινήσει κατασκευή. Είμαστε τώρα στην αρχή της περιφράξης διαμόρφωσης του χώρου καθαρισμούς και προχωράμε και παρακάτω στην κατασκευή του έργου, ώστε σε 2 μήνες και κάτι να έχουμε ολοκληρώσει, να προλάβουμε την καλοκαιρινή περίοδο να έχουμε παραγωγή για τους μετόχους μας. Παράλληλα, υπάρχει έτοιμη κοινότητα μόνο για ιδιώτες όμως, για οικιακούς καταναλωτές, όχι για επιχειρήσεις, η οποία έχει περιθώριο και ζητάμε νέα μέλη στην κοινότητα που είναι για σπίτια. Και συστήνουμε, εντάξει, σύντομα, έχει γραφειοκρατία, και μια δεύτερη κοινότητα πάλι για επιχειρήσεις. Αυτή έχει δρόμο ακόμα να διοδοθεί και να συσταθεί κτλ. Θα πάρει κάποιο χρόνο. Αυτή για τα σπίτια, για τους οικιακούς καταναλωτές, είναι έτοιμη.